Δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους ο Φεβρουάριος, αφού είναι γεμάτος με πληρωμές φόρων και υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν μέχρι την εκπνοή του. Στα κρατικά ταμεία αναμένεται να μπουν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για φόρο εισοδήματος, ένφια και τέλη κυκλοφορίας, κλείνοντας τις εκκρεμότητες του περασμένου έτους. Ενώ οι φορολογούμενοι αναμένεται παράλληλα να καλύψουν τις δόσεις για τις ρυθμίσεις οφειλών αλλά και την επιστρεπτέα προκαταβολή. Ταυτόχρονα, λίγη προθεσμία για όσους θέλουν να θέσουν τα οχήματά τους σε ψηφιακή ακινησία, αλλά και για τα ζευγάρια που επιθυμούν να υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση. Τελειώνει η υποχρέωση που κουβαλάμε από το έτος 2023. Είναι η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022. Αντίστοιχα, τελευταία δόση του ένφια του 23, αυτού που πληρώνουμε από πέρσι. Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου θα πρέπει να πληρωθούν η τελευταία δόση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων συνολικού ύψους 410 εκατομμυρίων ευρώ, η τελευταία δόση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων συνολικού ύψους 285 εκατομμυρίων ευρώ, η τελευταία δόση του ένφια που ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια ευρώ, τα τέλη κυκλοφορίας του 24 που συνολικά αγγίζουν το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, μία ακόμη δόση της επιστρεπτέας προκαταβολής και η δόση των ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης οφειλών. Έως την 28η Φεβρουαρίου καλούνται τα παντρεμένα ζευγάρια να δηλώσουν στην ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφόσον το επιθυμούν, ξεχωριστή φορολογική δήλωση για το τρέχον έτος. Μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε δήλωση εφόσον επιθυμούν να θέσουν το αυτοκίνητό τους σε ακινησία. Όσοι το πράξουν δεν χρειάζεται να βγάλουν τις πινακίδες οι οποίες παραμένουν στο όχημα, αλλά δηλώνεται ο χώρος στάθμευσής του όπου θα παραμείνει το αυτοκίνητο για όσο διάστημα τίθεται σε καθεστώς ακινησίας. Όσοι εντοπιστούν μετά τη δήλωση ακινησίας να κυκλοφορούν τα οχήματά τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες. Το οποίο πρόστιμο ήδη γνωρίζουμε ότι θα αλλάξει η εφαρμογή του. Δεν θα είναι κατευθείαν διπλασιασμός των τελών κυκλοφορίας όπως εφαρμόζονταν. Θα υπάρχει ένα κίνητρο ώστε αν το ξεχάσει κάποιος να το πληρώσει νωρίτερα, ούτως ώστε να είναι χαμηλότερο το πρόστιμο, να είναι κλιμακωτό ανάλογα με τους μήνες καθυστέρησης. Βέβαια, αν δηλώσεις το. Γιατί να το πούμε για κάποιους έτσι που πονερά σκεπτόμενους, αν δηλώσεις ότι είναι σε κινησία και σε βρούνε σε κίνηση, το πρόστιμο είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι 5.000 την πρώτη φορά, 10.000 την κάθε επόμενη. Το πρόστιμο σε ακινητοποιεί. Εννοείται και αν ομιγέννητο γίνει κάποιο ατύχημα κτλ., εννοείται θα έχει και αυτό το πρόστιμο να σε κυνηγάει. Και εννοείται είναι και η δόση ρυθμίσεων, ούτως ώστε οι ρυθμίσεις να μείνουν ζωντανές. Στο μεταξύ, με τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης δόθηκε παράταση μέχρι και τις 30 Ιουνίου για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Για το περσινό ποθενέσχεση είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μιλάμε για το ποθενέσχεση που θα έπρεπε να γίνει για τα εισοδήματα της κρίσης του 2022. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα ανοίξει. Η προθεσμία είναι μέχρι 30 Ιουνίου. Μάλιστα. Να μην ανησυχεί δηλαδή ο κόσμος ο οποίος πρέπει να κάνει την υποβολή.